Να πάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου βρίσκεται ο προπονητής της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου, ο κύριος Χρήστος Λίτσικας. Κύριε Λίτσικα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Περτρούτσου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε, τον Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα σας. Κύριε Λίτσικα, στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου πραγματικά πρόκειται για μια αθλητική κυψέλη, όπου φιλοξενούνται πολλά αθλήματα και βέβαια ο κλασικός αθλητισμός έχει την τιμητική του, θα λέγαμε. Έτσι όπως το λέτε είναι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι για μας μια κυψέλη αθλητισμού. Φιλοξενεί πάρα πολλά αθλήματα, πάνω από 15, πάρα πολλά παιδιά κάθε μέρα και ενήλικες φυσικά. Αθλούνται εδώ, προπονούνται εδώ, κάνουν από μαζικό μέχρι και πρωταθλητισμό. Και από ό,τι φαίνεται απολαμβάνουμε και εμείς τις τελευταίες μέρες ελεύθερης προπόνησης από ό,τι ακούμε. Έτσι είναι δυστυχώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θέλω να σταθούμε ωστόσο στο κλασικό αθλητισμό, κύριε Λίτσικα, ο οποίος έχει βέβαια σπουδαίο παρελθόν, έχει παρόν αλλά έχει και μέλλον, έτσι δεν είναι? Έχει. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Τα παιδιά έρχονται μαζικά στον κλασικό αθλητισμό. Κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά και φέτος. Όλοι οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εδώ στο Παγκρίτιο. Είχαμε τη χαρά φέτος να γίνει και η ανακαίνιση στο Στάδιο Ελευθερίας. Οπότε έχουμε άλλο ένα στάδιο ολοκένουργιο στο Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα τα πράγματα για τον κλασικό αθλητισμό να είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Και γνωρίζοντας βέβαια και το υλικό που υπάρχει στο Παγκρίτιο Στάδιο αλλά και γενικότερα στον κρητικό αθλητισμό σε ό,τι αφορά το κλασικό αθλητισμό, τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια αναφορικά με την παρουσία των παιδιών μας? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Ήδη έχουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο δύο αθλητές που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Έρχονται πολλά παιδιά από κάτω. Έχουμε αρκετές συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες. Σημειώνονται κάθε χρόνο επιτυχίες, αυξάνεται ο αριθμός των επιτυχιών εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το στίβο του Ηρακλείου. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, είμαστε γεμάτοι όρεξη για δουλειά, για επιτυχίες και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά του Ηρακλείου στη διέξοδο που τους προσφέρει ο κλασικός αθλητισμός. Και βέβαια η Αθλητική Ακαδημία, κύριε Λίτσικα, μπορεί να είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στα δρόμενα του Ηρακλείου. Ωστόσο η παρουσία καταρτισμένων προπονητών αλλά και η δουλειά που γίνεται εκεί, νομίζω ότι εγώ θα πω ότι εντυπωσιάζει. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε χαριτολογώντας, είμαστε ο πιο νέος σύλλογος στο Ηράκλειο με τη μεγαλύτερη προπονητική εμπειρία όμως. Έτσι. Διότι το προπονητικό team που απαρτίζει την ομάδα αποτελείται από προπονητές με μεγάλη εμπειρία. Είμαστε χρόνια εδώ στο χώρο του Στίβου, δημιουργήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια το σύλλογο αυτό. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας εμπιστεύεται ο κόσμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κάθε χρόνο μεγαλώνουν τα τμήματά μας, αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Ήρθαν από πέρσι και οι πρώτες μας επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο με την πρώτη θέση του Έντι Εκχώσου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα των παιδών στα 200 μέτρα και άλλα 2 χρυσά μετάλλια στις κατηγορίες των παμπέδων από το Γιάννη τον Αγάπη στο ύψος και από το Μάνο τον Χάλαρη στο πικοντό. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε, κάθε χρόνο καλυτερεύουμε και αισιοδοξούμε για το μέλλον. Και εμείς θα θέλουμε να αισιοδοξούμε γενικότερα και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εκεί που γενικότερα ο αθλητισμός φαίνεται ότι έβρισκε τα πατήματά του το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς ο κορονοϊός έχει άλλα σχέδια και το ένα λουκέτο έρχεται μετά το άλλο στα γήπεδα. Θέλω να μας πείτε πώς βιώσατε αυτή την πρώτη περίοδο, τη δύσκολη της καραντίνας, αλλά και πώς σκέφτεστε την επόμενη μέρα που μοιάζει να επαναλαμβάνετε το σκηνικό. Δεν σας κρύβω ότι ήταν ένα σοκ η πρώτη καραντίνα για μας. Για 3 μήνες αποκλειστήκαμε εντελώς από τη δυνατότητα προπόνησης και εμείς και τα παιδιά μας. Ευτυχώς, από ό,τι φάνηκε, δεν μας έριξε πολύ πίσω σε θέμα επιδόσεων και σε θέμα προπονήσεων. Γιατί τα παιδιά γύρισαν πίσω πολύ ωρεξάτα. Ήταν η διέξοδος ο αθλητισμός για μεγάλη... τον κόσμο. Βεβαίως. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι και κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας η διέξοδος που βρήκε ο περισσότερος κόσμος ήταν να βγει έξω και να αθληθεί, έστω και με ένα απλό περπάτημα, με μια βόλτα στους δρόμους και στις περιοχές του Ηρακλείου.
Και εδώ τα παιδιά, μόλις μάθαν ότι επιστρέφουμε στις προπονήσεις, ήταν όλα πολύ θετικά στο να γυρίσουν και να συνεχίσουν τις προπονήσεις. Αυτό μας έφερε και τις επιτυχίες. Ξεκινήσαμε φέτος ακόμη καλύτερα. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στα τμήματα, σε όλα μας τα τμήματα. Δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, τα πράγματα δεν είναι και πολύ θετικά. Αισιοδοξούμε ότι ακόμη και να περάσουμε σε ένα δεύτερο lockdown δεν θα κρατήσει τόσο όσο το πρώτο και ελπίζουμε ότι με την επιστροφή μας σε καλύτερες συνθήκες θα έρθουν ξανά επιτυχίες, θα έρθουν ξανά συμμετοχές, θα έρθουν ξανά τα παιδιά στο στάδιο εδώ να βρουν τη διέξοδο στο στίβο και στον κεντρικό αθλητισμό. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λίτσικα. Καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες ευχόμαστε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όμορφη εικόνα. Πολύ όμορφη. Να ξεφεύγουμε λίγο, να βγαίνουμε έξω από το στούντιο και να βλέπουμε αθλητικές εγκαταστάσεις mm-hmm. με παιδιά που αθλούνται καθημερινά, επαγγελματικά. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι το παρήγορο μήνυμα και νομίζω έτσι ότι γενικότερα ο αθλητισμός και σε αυτές τις δύσκολες μέρες που Βέβαια. Φαίνεται να μας περιμένουν αποτελεί μία διέξοδο για όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω κάτι άλλο, ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ σαφώς και το βόλεϊ, είναι και ο κλασικός αθλητισμός, και τα παιδιά τα οποία... Έχει και πάρα πολύ κοινό, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε φύλαθλο, βέβαια, ο κλασικός αθλητισμός.